Τα βλέπουμε και όπως σας είπα και πριν στην εισαγωγή μου, ο Έλληνας θέλει το παιδί του μορφωμένο. Του θέλει να έχει τουλάχιστον ένα πτυχίο. Και ο πιο φτωχός θα τραβήξει το ζωνάρι του, το παιδί του θα το μορφώσει. Και ξέρουμε μάλιστα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάνω από 50.000 φοιτητές που στέλνουν οι Έλληνες τον οβολό τους στις παραδουνάβιες χώρες, να μην λέω ονόματα κτλ. Εγώ όταν ήμουν γιατρός, όταν ήμουν στο στρατό, με συγχωρείτε, στη δική μου σειρά που παρουσιαζόμασταν σε ένα κέντρο γιατρών εκεί στην Άρτα, από τους 81 γιατρούς, οι 60 ήταν από αυτές τις παραδουνάβιες χώρες. Μόνο 21 ήμασταν από ελληνικά πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχω και εγώ φίλους που δούλεψαν σε όλη τους τη ζωή για να κάνουν δύο παιδιά να τα μορφώσουν και όλα τα χρήματα δόθηκαν έξω. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Αλλά αυτή την κυβέρνηση δεν την εμπιστευόμαστε. Δεν την εμπιστευόμαστε να κάνει ούτε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο πρέπει να έχει πρέπει να, κατά τη νίκη, να έχει δύο προϋποθέσεις. Δύο. Ένα, να μην φύγει το φτωχός πολίτης φοιτητής και ο αριστούχος να διασφαλιστούν στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα του αριστούχου φοιτητή. Όπως γίνεται άλλωστε και όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια. Αν δείτε τους αριστούχους, τους κλέβουν. Δεν τους παίρνουν απλώς, τους κλέβουν. Ακόμα από την Ελλάδα, αν δουν έναν αριστούχο, θα δείτε, μπορεί να πάει στο MIT, στο Yale κτλ. Οπότε να εξασφαλιστούν, πρώτη προϋπόθεση, τα δικαιώματα των φτωχών πολιτών. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, να διασφαλιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ποιος, αγαπητοί μου, με αυτά τα μέτρα, είδατε τι προϋποθέσεις εβάλανε για τα καινούργια πανεπιστήμια. Με 8 διδάσκοντες θα μπορούν να κάνουν πανεπιστήμιο, που σημαίνει ένα διαμέρισμα πιάνουμε στην Αθήνα, το βαφτίζουμε πανεπιστήμιο και το δίνουμε πτυχίο. Ποιος, αγαπητοί μου, θα στείλει το παιδί στην Κομοτηνή, ή στην Κρήτη ή σε ένα άλλο ακριτικό μέρος της Ελλάδας, θα πει θα το σπουδάσω εδώ στην Αθήνα. Ούτε τα έξοδα. Ούτε για τα έξοδα των ενοικίων δεν θα δώσει χρήματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.